Από εταιρεία πρότυπο καινοτομίας και εξωστρέφειας αποδείχτηκε πρότυπο επιχειρηματικής απάτης η ισπανική Govex Wi-Fi. Το διοικητικό της συμβούλιο ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αίτημα προστασίας από τους πιστωτές. Προηγήθηκε ομολογία του διευθύνοντος συμβούλου ότι επί 4 χρόνια μαγείρευε τα αποτελέσματα της εταιρείας. Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στην απέτηση της ρυθμιστικής αρχής να δώσει στοιχεία. Πρέπει να γίνει μάθημα στο χρηματιστήριο μικρών εταιριών για να αυξήσουν τη διαφάνεια και να διορθώσουν τις αδυναμίες ελέγχου, σημειώνει ο σύμβουλος επενδύσεων Χαβιέ Φλόρες. Η φούσκα έσκασε την προηγούμενη εβδομάδα όταν η επενδυτική εταιρεία Gotham City που ειδικεύεται στο short selling δημοσίευσε έκθεση όπου υποστήριζε ότι η Govex ήταν πολύ καλή για να είναι αληθινή. Οι μετοχές της εταιρείας κατέρευσαν. Λίγα 24 ώρα μετά ο διευθύνων σύμβουλος υπέβαλε την παραίτησή του. Υπολογίζονται ότι οι επενδυτές έχασαν 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ.